κλεισίματος, ίσως και παραπάνω, καταφέραμε να προετοιμάσουμε το λόγιο, να προετοιμάσουμε όλες τις υποδομές, να ξεκινήσουμε με μια λαμπρή, πιστεύω, έκθεση. Την μεγάλη λήτρια Ιωάννα Σπιτέρη, της οφείλαμε αυτή την έκθεση. Είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική στην Ελλάδα, άγνωστη στην Ελλάδα, αλλά πολύ γνωστή στο εξωτερικό. Και χαιρόμαστε πραγματικά, αφού προσπαθήσαμε και κάναμε κάτι προσαρμοσμένο στον κορονοϊό, τα ψηφιακά της εγγένεια, περίπου πριν από 12 μέρες, τώρα μπορεί επιτέλους σήμερα να ανοίξει στο κοινό. Είναι μια μέρα που δεν θα την ξεχάσω, όπως δεν θα ξεχάσω το 13 Μαΐου του 2020 που κλείσαμε και λέγαμε πότε θα ξαναγίνουμε κανονικοί. Λοιπόν, ας πούμε ότι σήμερα ξεκινάμε πάλι την κανονική ζωή των νησίων, είμαστε πανευτυχείς γι' αυτό. Χαιρόμαστε που συμπίπτηκε η επίσκεψη της κυρίας Αγγελοπούλου στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω εδώ στο νησί. Καθώς προαναγγέλει αυτό που θα ακολουθήσει και στο δικό μας το μουσείο, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, μια σειρά πολύ σημαντικές εκθέσεις του 2021. Εδώ στο Τελόγλιο, στις 26 Μαΐου, πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν δύο σχετικά μικρές, αλλά πολύ σημαντικές εκθέσεις για το 2021. Η μία μας έρχεται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Επανασύσταση 21, και η άλλη είναι από τη Συλλογική Γρηγόρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για να δώσουν τη σκητάλη το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη δική μας έκθεση για το 2021 που λέγεται Λεωνίδας Ναπολέον Μπότσαρης, η γλώσσα των συμπόλων. Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα πάρει τη θέση της Ιωάννας Σπιτέρη, η οποία θα ταξιδέψει αλλού. Είμαστε πολύ ευτυχείς για αυτή τη δυναμική περίοδο που πιστεύω ότι ανοίγουμε σήμερα και περιμένουμε το κοινό. Ευχαριστούμε πολύ. Για λόγους καθαρά διαδικαστικούς, πείτε λίγο ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Αλεξάνδρα Βουλάκη Λουτυρά, ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Τελοπλήτου.